Και ένας παπάς που λέτε στον δρόμο οδηγεί ένα Γιούγκο. Κάποια στιγμή περνάει, παίρνει μια στροφή λίγο άτσαλα, λίγο περίεργα και πέφτει πάνω σε μια Φεράρι. Λαμπόγια, λοϊσούγκριση. Ήτανε τρομακτική. Τα μάξια γίνανε χαλκομανία. Παρόλα αυτά, οι δύο οδηγοί δεν παθαίνουν ούτε κρατζουνιά. Βγαίνουν από τις λαμαρίνες, ο οδηγός της Φεράρι και αρχίζει να κατεβάζει καντήλια. Και πάρε το ένα, θα σου απνού το άλλο και με το που βλέπει τον παπά κολλάει λίγο, αλλά δεν μασάει και αρχίζει και του χώνει και τον παπά. Μα καλά, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις, λέει ο παπάς, ότι μέσα από αυτές τις λαμαρίνες βγήκαμε και δύο. Σόι. Ο Θεός μας βοήθησε εκεί. Ο τύπος κάνει λίγο πίσω, κοιτάει γύρω, στην οποία του είχε απόλυτο δίκιο ο πάτερ, ότι μέσα από αυτές τις λαμαρίνες καταφέραμε και βγήκαμε αλόβητοι. Βέβαια. Πω, τι να πει, χίλια συγγνώμη, πάτερ, χίλια συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο. Και όχι μόνο αυτό το τέκνο μου, συνεχίζει ακάθεκτος ο παπάς, αλλά μας δίνει τη ευκαιρία να δοξάσουμε τον Κύριο πίνοντας αυτό το κρασί που προόριζα για τη θεία κοινωνία, λέει ο πάτερ. Του δείχνει το μπουκάλι με τη μακροδάφνη, που ήταν άθεκτο μέσα στο αμάξι. Περίεργο κι αυτό. Ανοίγουν το μπουκάλι και προσφέρει ο παπάς στον τύπο. Ο τύπος λίγο σαστισμένος και τα λοιπά, παίρνει και αρχίζει να κατεβάζει τη μαυροδάφνη. Πάτερ, πάτερ, δεν θα πιείτε κι εσείς λίγο μαζί μου για τη δύναμη του Κυρίου που έκανε όλο αυτό το θαύμα? Α, όχι τέκνον μου, δεν θα πιω εγώ. Εγώ θα περιμένω την αστυνομία. Σοκαφέ Morning Show.